Όπως ξέρετε, μέσα στη Βουλή δεν υπάρχουν πέντε κόμματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κόμμα. Είναι το κόμμα της Βουλής των Μασόνων. Όλα τα άλλα είναι τοπονύμια. Δεν υπάρχουν δεξί και αριστερή. Άρα, εφόσον οι άνθρωποι είναι τέκτονες, εφόσον έχουν εβραϊκή ρίζα, εφόσον έχουν ομοφιλοφιλική διάθεση και εφόσον βρίσκονται σε συντεταγμένη υπηρεσία πλήρης καταστροφής του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού, γιατί να πάρουν θέση, αφού οι ίδιοι δημιουργήσαν αυτή τη γενοκτονία και τη λιμοκτονία και τον όλεθρο και δώσαν εντολή να καεί η Ελλάδα. Ποια θέση θα πάρει, ειδικά ο Γεωργιάδης τώρα. Ο Γεωργιάδης δεν είναι καν άνθρωπος, είναι ανθρώπινη μορφή και ανθρώπινο ομοίωμα. Ότι είχαμε αγωνιστές και σήμερα έχουμε γονατιστές. Αυτοί όλοι είναι γονατιστές, δεν είναι αγωνιστές και δεν έχουν μάθει να κράζουν την αλήθεια, έχουν μάθει να παίζουν κουκλαθόρα, να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, και μια κοπανιαμέντα δηλαδή που κρατάει επί χρόνια ολόκληρα και πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από κανένα πολιτικό και κανένα δικαστικό. Εάν δεν πάρουν τις μορφές εξουσίας ο λαός να γίνονται δημοψηφίσματα όπως λέει το άρθρο 100, το άρθρο 44, το άρθρο 359 του ποινικού κώδικα και το άρθρο 23 του Καποδιστριακού Συντάγματος που λέει ότι οι νόμοι πρέπει να ψηφίζονται από το λαό και όχι από πολιτικούς και από δικαστικούς απατεώνες, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα απολύτως. Διότι σας λέω, νόμος είναι το όπλο του ισχυρού που εκβιάζει τον ανίσχυρο. Σας λέω ότι από τις δύο στράτες πρέπει να διαλέξουμε τον ανήφορο, όπως έλεγε. Λοιπόν, ο ανήφορος αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αντίσταση